Έχω κοντά μου τον Δημήτρη Στεφανάκη, καθώς βρίσκεται εδώ για την προώθηση του βιβλίου του Άρια. Θα έχουμε τη χαρά να τον παρακολουθήσουμε σε δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Θα μας πει το πού και πότε. Και μάλιστα πρόκειται για την συνέχεια από δύο βιβλία τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ένα αόρατο νήμα που δεν είναι τόσο αόρατο τελικά, αλλά είναι η αγάπη για την Αλεξάνδρεια και που έχουν διεκδικήσει και έχουν κερδίσει δύο πολύ σημαντικά βραβεία. Πρόκειται για το Prix Méditerranée Étranger το 2011 και το Διεθνές Βραβείο Καβάφη 2011. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα, με συγχωρείτε για την αξάν μου. Δεν ξέρω ότι θα το θέλετε να το ακούσετε λίγο πιο επιτυδευμένα. Αλλά σημασία έχει ότι είστε ο κάτοχος της διάκρισης, όχι πώς ακούστηκε. Λοιπόν, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Κάθε φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη αισθάνομαι όμορφα. Δεν κρύβω ότι... θα έλεγα μάλλον ότι η Θεσσαλονίκη, η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη, η Αλεξάνδρεια, η Βηρητός είναι σημεία αναφοράς σε αυτό που πραγματεύονται αυτά τα τρία βιβλία, τον κόσμο πολιτισμό. Ήθελα να πω ότι όντως με την Άρια ολοκληρώνεται αυτή η άτυπη τριλογία που αφορά τρία βιβλία εντελώς ξεχωριστά, με ξεχωριστούς ήρωες, με ξεχωριστή ιστορία. Το αόρατο νήμα που είπατε είναι εν τέλει ο κοσμοπολιτισμός όπως αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δράση μεταφέρεται περισσότερο στον ελλαδικό χώρο, στην Άρια δηλαδή, μεταφέρεται περισσότερο στον ελλαδικό χώρο και αφορά τα ταραγμένα χρόνια 39-44. Εκεί βλέπουμε πια πώς επέδρασε ο κοσμοπολιτισμός στη νεότερη ιστορία μας, στη μεταπολεμική κυρίως ιστορία μας. Και είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε και απόψε τον Ιαννό. Νομίζω ότι αν ψάχνουμε αιτίες για αυτό το εθνικό άγος που ονομάζουμε εμφύλιο, κυρίως πρέπει να τις αναζητήσουμε στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν μπορούσε πια να ζήσει έτσι όπως ζούσε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ο κοσμοπολιτισμός με τα επιβλητικά αρχιτεκτονήματα και την ηγεμονική του καθημερινότητα αφορούσε λίγους ανθρώπους. Οι περισσότεροι ζούσαν σε μια ανέχεια, σε μια φτώχεια απίστευτη εκείνη την εποχή. Όλοι έχουμε ακόμα μνήμες, ακούμε τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας να μιλούν για αυτά. Και πραγματικά αισθάνομαι ότι ήταν μια απόλυτα ρομαντική εποχή, μια εποχή με μια αλήθεια που λείπει σήμερα, αλλά και μια πολύ σκληρή εποχή. Και αυτός ο παλιός κόσμος που χάθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ένας κόσμος που έχει τρομερές αντιθέσεις. Δηλαδή βλέπεις όλη αυτή τη χλιβή του κοσμοπολιτισμού και απ' την άλλη βλέπεις αυτό το χαμηλό βιωτικό επίπεδο ενός κόσμου που την εποχή εκείνη ζούσε με απειροελάχιστα πράγματα. Αν μιλάμε σήμερα για κρίση δηλαδή, αν βιώναμε ένα ανάλογο φαινόμενο, θα μιλούσαμε για υπερκρίση. Για υπερκρίση. Για υπερκρίση, βέβαια. Πώς να αντέξουμε πια? νομίζω ότι απλά εμείς σήμερα έχουμε βιώσει μια επίπλαστη ευημερία τελευταίες τρεις δεκαετίες, που εδώ που τα λέμε ο ελληνικός λαός την ευημερία την δικαιούται. Έχουμε πληρώσει το φορό αίματος στην ιστορία, έχουμε ταλαιπωρηθεί σαν λαός και νομίζω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να ζήσουμε όπως ζήσαμε τις προηγούμενες δύο-τρεις δεκαετίες. Η μόνη μου ένσταση είναι ότι εντρυφήσαμε σε έναν ευδαιμονισμό που τελικά μας πήγε κάπου αλλού. Δηλαδή χάσαμε τις αξίες μας, χάσαμε την εθνική ηθική μας, την έμπνευσή μας, γίναμε εσωστρεφείς. Οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ τόσο εσωστρεφείς όσο ήταν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Και αυτό φαίνεται και στη λογοτεχνία ακόμα. Είμαστε λαός της διασποράς. Σημαίνει ότι αναφερόμαστε σε ένα μικρό σύμπαν όπως είναι η Μεσόγειος τουλάχιστον, για να μην πω ότι Έλληνα βρίσκει σε όλες τις γωνιές της γης. Δεν συμβαίνει αυτό με οποιαδήποτε άλλη φίλη. Είμαστε λίγο της διασποράς και λίγο της διαφθοράς, όπως από ό,τι φαίνεται τώρα τελευταία. Της διαφθοράς, θα σας πω την αλήθεια. Κάπως, κατά τι. Ναι, κατά τι. Νομίζω ότι η διαφθορά είναι ένα κομμάτι που αφορούσε μια συγκεκριμένη τάξη ανθρώπων. Ναι. Και η οποία διαφθορά δυστυχώς επιμόλυνε και το υπόλοιπο σώμα του ελληνικού λαού. Επιτρέψτε μου να σας πω εγώ τις αναμνήσεις που έχω τα πρώτα χρόνια, τα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας. Ο ελληνικός λαός δεν ήταν έτσι. Είχε άλλα οράματα, είχε άλλη καθημερινότητα, άλλες αξίες. Υπήρχαν άνθρωποι που σήμερα λείπουν. Άνθρωποι στη διοίκηση που λείπουν. Είχαν άλλη ηθική, άλλη εντυμότητα. Αυτό που έλεγαν το εννοούσαν. Τώρα μιλάμε και δεν εννοούμε τίποτα. Με λίγα λόγια, μιλάτε μάλλον για φιλότιμο, για μπέσα, για καθαρό κουτέλο. Γιατί αυτό είναι λίγο, βέβαια. Αυτό καθόλου λίγο δεν είναι. Καθόλου λίγο αυτό δεν χάσαμε είναι. Στην πραγματικότητα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου,
κάνοντας την αναδρομή στο παρελθόν, δίνονται κάποιες εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε μέχρι τώρα, σε αυτή την κατάσταση? Θα σας πω, δίνονται βέβαια. Δίνονται γιατί, ξέρετε, είναι παράλληλα τα φαινόμενα. Θα σας θυμίσω, νομίζω αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι αυτός ο λαός ήταν από τους λίγους που αντιστάθηκε απέναντι στη μεγάλη γερμανική μηχανή, στρατιωτική μηχανή, της δεκαετίας του 30-40. Είχε όμως έναν κύκλο προσώπων που νέμονταν την εξουσία, τα οποία πέρα από το ότι ήταν φασιστοειδή, τα περισσότερα ανήκαν σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς, ήταν και ανίκανοι, ανάξιοι, διεφθαρμένοι, το ίδιο πράγμα που ζούμε σήμερα. Διαχειρίστηκαν δηλαδή μια κατάσταση η οποία εμπεριείχε και ένα ηρωικό στοιχείο με έναν τρόπο απαράδεκτο. Πήγανε στο Κάιρο, γιατί αυτά περιγράφονται και στο βιβλίο, με μυθιστορηματικό τρόπο. Κατέβηκαν στο Κάιρο όλοι αυτοί οι κύριοι και το μόνο που τους ένοιαζε είναι πώς θα επανέλθουν στην Ελλάδα, σαν να μην συνέβη τίποτα. Εδώ ο κόσμος βασανιζόταν, πεινούσε, αγωνιζόταν. Τροπεούχοι. Και να γυρίσουν πίσω. Ναι. Και μετά λέει πώς έγινε ο εμφύλιος. Μα πώς να μην γίνει η εμφύλιος. Όταν θέλεις να γυρίσεις και να συνεχίσεις τη ζωή από εκεί, ρωτάς τον άλλον πώς ζούσε. Μέσα στο μυθιστόρημα ξεκινάει έτσι, έχει μια σκηνή στην αρχή που ο πρωταγωνιστής είναι διπλωμάτης. Αντικρίζει ένα βλέμμα διαμαρτυρίας ενός ανθρώπου, ο οποίος ξεκινάει το πρωί στις 4 από ένα σημείο ενός κυκλαβίτικου νησιού, να πάει στο άλλο, να δουλέψει όλη μέρα και να γυρίσει το βράδυ για να κοιμηθεί λίγες ώρες, να ξαναγυρίσει. Δηλαδή, ούτε ζώα δεν θα μπορούσαν να το αντέξουν αυτό το πράγμα. Και βλέπεις ότι υπήρχε από τότε μια αναλγησία εκ μέρους των κυβερνώντων. Το μόνο που τους ένοιαζε είναι η βολή τους, πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Φαίνεται ότι αρθρώνουν πολιτικό λόγο, αλλά όταν ένας λογοτέχνης φτάνει στο σημείο να μιλήσει με πολιτικούς όρους, σημαίνει ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Μα όλη μας η ζωή δεν οφείλει να εμπεριέχει την έννοια του πολιτικού λόγου, σε οποιαδήποτε έκφανσή της. Ναι, οφείλει να εμπεριέχει. Δηλαδή, αλίμονο αν δικαιολογούμαστε επειδή μιλάμε και κάποιες φορές κάνουμε κάποιες πολιτικές νήξεις, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ίσως και αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτή, εν πάση περιπτώσει, η ενοχή ότι μπορεί να μιλάμε πολιτικά ενώ μιλάμε για λογοτεχνία ή ενώ μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα, άπτεται, εν πάση περιπτώσει, πολιτικής, με την ευρύτερη έννοια. Ίσως και αυτό να μας έφερε. Να μας έφερε. Ως εδώ, ναι, το ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονταν και λίγο πολύ οδηγούνταν πολιτικά ανάλογα με την οικογένεια στην οποία ανήκαν, σχηματικά. Δηλαδή, πώς. Παλιότερα, μέχρι και πριν από 20-30 χρόνια και 10 ακόμα. Ενός πελατειακού συστήματος που τελικά οδήγησε σε εκτρά αποτελέσματα. Τι να σας πω, εκείνο που έλεγα πάντα είναι ότι εμείς καταντήσαμε, γιατί το θεωρώ κατάντια αυτό, καταντήσαμε να είμαστε ένας λαός νοοτροπίας. Δηλαδή έχουμε μια συγκεκριμένη νοοτροπία, η οποία είναι και λίγο νοσηρή μεταξύ μας. Ναι, από τη μια φιλότιμο κουτέλο και από την άλλη νοσηρή νοοτροπία, να είδατε που αρχίζετε και μου τα γυρνάτε. Όχι, αυτό είπα ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναπτύχθηκε περισσότερο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες και έχει συγκεκριμένες αιτιολογίες. Ο λαός ως λαός όμως είχε πάντα κάποια καλά στοιχεία. Φυσικά, και νομίζω ότι τα διατηρεί αυτά τα στερήσουμε. Μα φυσικά. Πού μπορούμε να σας συναντήσουμε σήμερα και αύριο? Λοιπόν, σήμερα μπορείτε να με συναντήσετε στον Ιαννό. Στις 7 η ώρα θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου Άρια, ο κόσμος από την αρχή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι περίπου 20 μέρες που έχει κυκλοφορήσει. Την παρουσίαση θα επιμεληθούν ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Γιώργος Καμπαρδόνης, ο καθηγητής της γαλλικής γλώσσας ο κ. Φρέρης. Και θα συντονίσει ο δημοσιογράφος ο Γιάννης Κεσόπουλος. Αύριο μπορείτε να με συναντήσετε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου θα δώσω μια διάλεξη με θέμα, με τίτλο, «Η Αλεξανδρινή Μυθολογία από τον Καβάφη μέχρι τις Μέρες Αλεξάνδρειας». Θα προλογίσει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γιώργος Καμπαρδόνης. Αυτά τα δύο γεγονότα είναι, νομίζω, θα είναι δύο από τις καλύτερες στιγμές όλης αυτής της περιοδίας που ετοιμάζω για το καινούργιο βιβλίο. Άλλωστε, επαναλαμβάνω ότι η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα έτσι ένας μοναδικός προορισμός, ακριβώς γιατί είναι μέρος αυτού του κοσμοπολιτισμού που έχει χαθεί και κάποια σημεία αυτού του κοσμοπολιτισμού πρέπει πάση φυσία να τα ανακτήσουμε. Μακάρι και με την ευχή αυτή θα σας περιμένουμε με το επόμενο βιβλίο σας, γιατί αποκλείεται να σταματήσετε, που πιθανότατα να έχει και να φορέσει στην Αλεξάνδρεια. Μπορεί και όχι όμως. Μπορεί και όχι. ούτως ή άλλως η Άρια έχει φευγαλέες από τα ανακλάσεις Αλεξάνδρειας. Δεν είναι τόσο πολύ όσο οι μέρες Αλεξάνδρειας βουτυγμένοι στο μύθο της πόλης. Είναι περισσότερο Κάιρο και λιγότερο Αλεξάνδρεια.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.